Κοιμάσαι. Άρχισα. Άπανα. Έρχεται η Βαρέλα με το κουγκρίν. Πρέπει να πάω στη δουλειά. Όχι, αγάπη μου. Σάββατο. Σάββατο σήμερα είναι στη δουλειά. Κοιμήθω. Σάββατο. Ναι. Εξύπνησες με να με ρωτήσεις αν κοιμούμαι. Όχι, δεν ξύπνησες. Εγώ βασικά είναι τα σεντόνια που θέλω γιατί βάλω πλυντήριο. Τώρα! Πότε, αφού τώρα το βάλω. Θέλω να εξαφανιστείς, αφήσεις να κοιμηθώ. Εντάξει, να εξαφανιστώ. Να έρθω κατά τις 10 και 4 να σε ξυπνήσω να τα πάρω. Και να βάλω πρώτα τα άλλα και να μετά. Θείε! Εντάξει, εξαφανίζουμε. Μα τι κάνεις τώρα, τι κάνεις! Πότε, απλά ελαλούσα να πάρω τις πιτζάμες σου τώρα γιατί βάλω κάτι άλλα ρούχα. Θέλεις τις πιτζάμες μου τώρα! Ναι, θέλεις και τα σεντόνια, να τυλίξω και τα χαλιά, να κατεβάσω και τις κουρτίνες! Όχι, εντάξει, τις κουρτίνες έχω τις για αύριο. Αλλά αν το εννοεί και με περιπέζεις, αν θέλεις κατέβαστες που σήμερα. Αλλά ξέρεις, προσεκτικά. Τι μύθω. Απαναγία μου, στο μαζί μου, βαρύ στο μαζί σας πρωί. Θεέ μου, ποιο ήταν τούτη φαϊνή ιδέα να πάμε για μπραντς στην άντρη και στον Νικόλα, πραγματικά. Έλα ρε αγάπη μου, μια χαρά ήταν το μπραντς μας, δεν μάζεσαι. Μια χαρά, τα τσομένον το πάτωμα χτίτσιο ρε που σου λέω. Έλα, αρκέψε τις κατζίες πάλε. Καθόλου κατζίες, πιάνεις τα που είναι άρκες Ολλανδές με τσιντο σπίτι. Δύο σπίτι μας εμάς, λαμπίκο. Ναι, αλλά το αυγό με τη σάλτσα την Ολλανδές μια χαρά ήταν πολλά ωραίο. Έτοιμη σάτσα του κουθκιού ρε που σου λέω, σιγά το πράγμα καμνώ σου και εγώ κάθε μέρα είναι έτσι. Ο χυμός ο φρέσκος, σου αρέσει να μην ήταν απίθανος, έτσι όνει πράγμα. Δεν ήταν φρέσκος που σου λέω. Αφού είσαι ακόμα ρουθκιά μέσα αγάπη μου, τι εννοείς δεν ήταν φρέσκος. Ήταν λουβημένο ψωμί. Α, να μπω, τελικά έχει δίκιο η ξενούλα, α. Για να δεις όμως ρε που σου λέω ότι δεν βλέπω μόνο τα κακά, αλλά βλέπω και τα καλά. Άρεσε μου κάτι με τσιν τον μπραντς. Είναι τα λόγια πάθες, το τι σου άρεσε. Η τραπεζαρία ήταν πολλά καλή. Ναι, όντως ήταν απίθανη η τραπεζαρία. Ναι, μόνο που ήταν φορτωμένη σκόνη και έκαμα μια βλακεία. Τι βλακεία να έκαμες χρυσάφι μου. Έκαμα έτσι ο χέρι μου ρε που σου λέω για να κουμπίσω, να φύλλει που τσιντη σκόνη και νευρίασε μισού μου οι άντρε. Γιατί νευρίασαν οι άντρε. Γιατί έσβησα τη στη λίστα μου το σούπερ μάρκετ. Μα τι κάνεις πάλι! Ήθελα να βάλω χρωματιστά. Τα μαύρα πάντως είναι να τα βάλω αργότερα, βιάζουμε. Έχεις τίποτε άλλο να μου δώσεις? Όχι, έχω. Ναι, έχεις. Να περιμένεις να λειτουργήσει το πλυντήριο και να θυμηθείς κάτι μετά. Τι θέλεις να κάνω, να βγάλω και το σόβρακο να σου το δώσω? Να ανάγκη πως σας ξεβρωμίζω εδώ μέσα. Ενώ είσαι η μάμα σου, ούτε ένα αυγό δεν σε έμαθε να βράζεις. Και αντί να με ευχαριστείς, γκρινιάζεις συνέχεια. Είναι υπέροχη, γιατί με ξύπνησες, είναι κρίμα. Ναι, είμαι κρίμα που κάθομαι εδώ μέσα και ακούω σε. Πού πάεις? Να κατουρίσω, πειράζεσαι. Απλά κέντρα ρε, εκαθάρισα τις τουαλέτες. Ξένια! Έλα μου να γίνει πάνω! Εσύ να μου πεις τι να γίνει, Ξένια! Πάω να φέρω το λάπτοπ, λυπή το φραπέ! Φέρνω το φραπέ, λυπή το λάπτοπ! Ναι, που σου λέω σήμερα Σάββατο! Ναι, γιατί, είναι η παγκόσμια μέρα καλά του φραπέ! You know, Σάββατο που σου λέω, Σάββατο είναι η μέρα που καθαρίζουμε κάθε πρωί! Που τα πότε, Ξένια μου! Που τα σήμερα, σε που να βοηθήσεις! Άντρε, Ξένια μου, μια μέρα που πάω να χαλαρώσω, ρε, αγάπη μου! Ναι, ρε, που σου λέω, γιατί όλες τις άλλες μέρες είσαι αίμα, δάκρυα και δρότας. Ρε, που σου λέω, που παντρευτήκαμε, έπλυνες και έτσι κανέναν για τον τώρα, ούτε που τους τζίζεις. Είναι έτσι που ήταν να με έχεις σαν την πριγκιπίσσα. Μα έχω σε πριγκιπίσσα, αγάπη μου, απλά δίπλα η πριγκιπίσσα δίπλα της. Έχει πάντα έναν πρίγκιπα. Είδες ποτέ η πριγκιπά να καθαρίζει και απλυνείς και... Okay, αφού είσαι έτσι, κράτα, θα φέρουμε κοπέλα. Να κάνει τι η κοπέλα? Να σου χορεύει private και απλυνείς ουίσκι. Δεν πίνω αλκοόλ καταρχάς. Λοιπόν... Θα φέρουμε την κυρία Σούλα. Κυρία Σούλα, του τέστη. Η κυρία Σούλα είναι η μητέρα της Χαρίκλειας. Η Χαρίκλεια είναι η κοπέλα που της κάνω τα νύσια της. Τούτη πάει σε όλους τους high class και καθαρίζει. Σε γιατρούς, αρχιτέκτονες, πολιτικούς, πάει και στον Αναστασιάδη. Σε εμάς εν λάσιο να έρχεται για να πούμε waiting list.
Σήκω πάνω. Δέσποινα! Δέσποινα, αγάπη μου, έκαμες μου τα φράπες! Πέμου. Έκαμες μου τα φράπες. Φράπες, κοίτα πώς εκφράζεται ο άνθρωπος, έκαμαμε το τα φράπες. Σόι, πώς θέλεις να σου το πω, ότι έκαμες μου τα εσπεριδοειδή του γένους κίτρων. Παπά, έλα να παίξουμε. Γεια μου, να παίξουμε σε λίγο. Πήγαινε έξω για να έρθω, σε λίγο να έρθω τώρα, ο παπάς θέλει λίγο να ερεμήσει, ναι. Okay. Ευχαριστώ. Δέσποινα, το μίξερ, σε παρακαλώ, το μίξερ, κάνει. Αγάπη μου, κάνω σου το αγαπημένο σου κέικ. Σάββατο. Θέλω λίγο να ξεκουραστώ, λίγο παραπάνω. Ήθελα να κοιμηθώ, 6,5 ώρα παραπάνω, όχι, να αλλάξεις τα σεντόνια. Τώρα θέλω να διαβάσω λίγο την εφημερίδα μου, να μου κάνεις το αγαπημένο μου κέικ, τώρα το θυμήθηκες. Δηλαδή το μόνο πράγμα που να κάνουμε ακόμα είναι να κατεβάσουμε τον πολυέλεγχο, το σαλόνι. Τώρα που πες πολυέλεγχο, σου που το Πάσχα να τους κάνω. Απέζα μου φέρεις τη σκάλα να ανέβω να τους καθαρίσω. Και Αλέξη μου, έχεις νεύρα. Έχεις πολλά νεύρα, διαπιστώνω. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Μα πώς να πάρω βαθιά ανάσα, βρωμά παντού χλωρίνες, να κάψω τα πνευμόνια μου. Για όνομα του Θεού. Έλα να σου πω, Αλέξη μου, γιατί δεν πας έξω στη βεράντα να κάτσεις. Καλή ιδέα. Θα πάω έξω στη βεράντα να κάτσω. Να ησυχάσουμε και εμείς, να ησυχάσουμε όλοι. Και με έπατα και αμέσως φουγκαρισμένο, τώρα τα έκαμα. Και για μένα που πατάς, Αλέξη, φουγκαρισμένο επίσης. Κάπως έτσι ανακαλύφθηκε το τριπλούν. Για κάποιο λόγο γίναν όλα κι ήταν φαίνεται μοιραίο να μ' αφήσεις. Σ' άλλο επεισόδιο να με τραυματίσεις και στη γη να με γκρεμίσεις, ουρανέ. Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Καταρχάς, για ποιο λόγο καθαρίζουμε θυμίς μου. Που σου λέω, ενώρτη κυρία Σούλα, ενώρτη να βρει το σπίτι, είναι έτσι ξημαρισό ροζί. Αγάπη μου, κυρία Σούλα, είναι καθαρίστρια, αγάπη μου. Πρέπει να καθαρίσουμε λίγο πριν έρθει. Πάμε ξανά. Λοιπόν, τη Σέγγια, ανακεφαλαιώνω. Η κυρία Σούλα είναι καθαρίστρια. Εσύ πριν πάει στον δίατρο, κάθεσαι κάμια σφράγισμα μόνη στο σπίτι για να μένει ο δίατρο ο Ρίση Ξιόντισα. Που σου λέω, άστε σου την αιτιολογία, έτσι καθάρισε, δεν προσπαθεί να τα αποφύγει. Λαλό σου πάει σε πολλά καλά σπίτια, να μου θέλει να πάει στον πρόεδρο να του πει ξένια ξημαρισμένη. Ναι, ο γεγονό ο Νίκαρο έτσι είναι αλληλένια, να πρέπει να το βάλει και στην πουλή. Πόσε φορέ κάθε τη ξένια του καθαρίζει τα μπάκια την εβδομάδα. Μπορεί να ξέρει εντά κατίνε δεν είναι γενέργειε. Μην κρίνει εξιδίων τα αλότρια ξένια. Να μου πε, να μου πε τώρα. Δεν κατάλαβα τι είπε. Ελπίζω να με περιπέξε. Είπε κάτι για ξύδιν πάντω. Τίποτα δεν είπα αγάπη μου, το ξύα στο, το φλου. Οκ, τρίφ και καλά. Αντί που ξεκινήσαμε να καθαρίσουμε ένα σαλόνι και να καταλήξουμε να απογειωθούμε το σπίτι του γείτονα τρίτο χέρι. Μαρία μου, τρώμε! Δεν θα φάμε σήμερα, μάμα. Σήμερα θα φάμε το αγαπημένο φαγητό του παπάκι σας. Μάμα, το αγαπημένο φαγητό του παπά είναι το πολύ φαγητό. Μακαρόνια του φούρνου. Παπά, είσαι χαρούμενος. Η μάμα έκαμε σου το αγαπημένο σου φαγητό. Αφού μου έκρουσε πρώτα το φλαντζί μου. Λοιπόν, τώρα θα καθίσουμε ήρεμα όλοι μαζί να φάμε. Οι δουλειές τελειώσαν. Έλα, αγαπη μου, έλα να σου βάλω και εσένα. Και θα κάτσουμε όλοι ήρεμα, τονίζω, να φάμε. Ωραία. Έλα. Α, η μάμα μου. Μάμα μου. Τι, μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Η μάμα σου κάτι σοβαρό, δεν πάει μαζί. Έλα, μαμά. Έλα. Μάμα, ηρέμησε. Κλαίεις. Γιατί κλαίεις, ρε μάμα. Εκόψα σου το κοντό. Μα πόσο κοντό, πολλά κοντό. Καλά, ρε μάμα. Μαλλιά, να μεγαλώσουν. Ναι, γεια σου, μητέρα. Συγγνώμη, ναι, Σάντρα. Τι έγινε. Μα κάμα σου έτσι ζημιά. Εγκουρέψα σε όπως το νέο σύλλεκτο. Α, σχεδόν. Να σου προτείνω κάτι. Γιατί δεν τα ξουρίζεις. Η ειδήση που το έκαμε ήταν πιο όμορφη που σένα, όχι. Και να τα βάψεις και ένα χρώμα έτσι έντονο για να σε ξεχωρίζουμε μέσα στο πλήθος. Γεια που μένα, γεια. Έλα, μαμά. Όχι, μαμά, θα τα ξουρίσεις. Μαμά. Κλείσε μου, είδες τι έκαμες τώρα. Να πάρε να τα ξουρίσεις. Γιατί όχι, είναι πολλά της μόδας. Έμαθες και εσύ που μόδα. Αλήθεια, μαμά. Τον το κουρούμε να πολλά της μόδας τώρα. Να μπορώ να κουλί, γιαγιά. Λες, δεν μπορώ να υποστηρίξω κι εγώ τον το look. Γιατί χωρέω γρανίο.
Ναι, αγάπη μου. Έχεις πολλά ωραία κρανίο. Αλλά όφτσερο. Καλή όρεξη. Παναγιώτη μου, να σου συστήσω την κυρία Σούλα. Παναγιώτης, χαρικά. Σούλα. Απαναγιά μου, θέλει πολύ μορσίδα μέσα. Μόνο μου τα ρεζιλίτια που σου ελάλουν. Ναι, κυρία Σούλα μου, γι' αυτό σε φέραμε για να μας βάλεις στον ίσον το δρόμο. Κυρία Σούλα μου, μου επιτρέπετε, εγώ μια χαρά το βρίσκω το διαμέρισμα. Που Σούλα, η κυρία Σούλα κάτι ξέρει εντός και τόσα σπίτια που βλέπει. Τα καλύτερα σπίτια. Έπέρασα από τα μισά σπίτια του Μομπαρνάς και από τους καλόιδους στη Λεμεσό. Ακούω, ανατρίζασα. Το σπίτι του Αναστασιάδη καθαρίζω το παθιά μπαθιά. Και του Νίκου του Σακόλα και που την ίσαν και που την ανάποδη. Μάλιστα, τότε με τη σειρά μας, κυρία Σούλα μου, να σας καλωσορίσουμε στην ταπεινή και εξωτική Αγλαντζά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάται με την παρουσία σας. Ο άντρας σειρωνεύκεται με ουξαν ιδέα μου. Όχι, όχι, εντζέν, εν το χιούμορ του έτσι. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, θέλω να σας πω ότι εγώ δεν καθαρίζω τζάμια, δεν τρίφκω νυπτήρες, δεν σιδερώνω, δεν μαϊρεύκω, δεν γυαλίζω ασημικά και επίσης δεν τρίφκω τη βούρνα της στέιλεστη. Άρα έχει τρία καφέ, κυρία Σούλα. Με τρίος. Με ολίγη. Να σπάσεις. Παρακαλώ μου, με όνομα του Θεού, να τα πετάσουμε. Τόσα λεφτά ζούμε, το κόσμο σπινά. Σιγά, να πνείς. Κοίταξε να δεις, έχω πολλά σοβαρά θέματα να ασχοληθώ από το πόσο ψεύτης και κοιλιόδουλος είσαι. Οπότε σε πειράζει να τες τελειώσω. Αφού είσαι ανέστητος. Κάθε μέρα στις ειδήσεις δείχνει ότι γίνεται και που μια ληστεία. Γι' αυτό να σκέφτηκα κάτι. Τι αγάπη μου. Θυμούμε ρε παιδί, που μητσιά. Και κοιμούμαστε με τις πόρτες ανοιχτές. Τώρα πρέπει να κλειδαμπαρώνεις για να με φοάσαι. Μα έχεις το θηρίο δίπλα σου και φοάσαι. Γι' αυτό να σκέφα. Γι' αυτό να σκέφτηκα να βάλουμε ένα σύστημα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας. Και το πιο ακριβό είναι να φανταστώ. Τι, να κάνω τσιγκουνιές πάνω σε τέτοια σοβαρά θέματα. Αγαντάχνω. Πιάστηκε το σβέρκο σου, καμνείς ασκήσεις. Αλέξη, ξέρεις ότι το σπίτι μας είναι πολύ ευάλωτο. Ευάλωτο σε τι, σε ιούς? Σε κλοπές. Άντε για να μην μιλήσω για ιούς που το έχτισα. Έφερε ειδικών. Ναι. Έφερες ειδικών να σε δει και ό,τι και στους χάπια. Εξυπνάδες. Έφερε ειδικό για να μου προτείνει τι σύστημα συναγερμού πρέπει να βάλουμε. Α, Παναγία μου, θέλεις να μου το μεταφράσεις τούτο? Σε λεφτά να φανταστώ. Όχι, είναι να μου κάνει μεγάλες ευκολίες πληρωμής και είπε μου ότι θα δώσεις μόνο 1610 ευρώ. Έτσι γλιτώνω το εγκεφαλικό. Ναι, γιατί? Προτιμάς να μπουν κλέφτες σπίτι σου? Πάρα να μπούμε στην τσέπη μου, αγάπη μου. Ξέρεις πόση φασαρία είναι να εγκαταστήσεις σύστημα συναγερμού? Όχι, άνθρωπος είπε μου ότι είναι πολλά απλή διαδικασία. Βέβαια. Περίπεξεσαι για να μου πάρει εμένα τα λεφτά. Πρέπει να τρυπήσεις τείχους, να περάσεις καλώδια, να μαζεύεις τα μπάζα που να πέσουν κάτω. Και αν τρυπήσεις και καμιά σωλήνα νερού, και αρκέψουν και πητούν, να γίνει το σπίτι λέσχη. Και εσύ θα τα μαζέψεις. Ο συναγερμός ασφαλείας θα μπει βρέξη χιονίση. Τώρα, αν θα γίνει καμιά ζημιά επειδή το γρουσούζεψες, θα κάνω μια μικρή ανακαίνιση. Έτσι κι αλλιώς το σπίτι χρειάζεται μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει έτσι, κυρία Σούλα μου, που τα τρίφκω. Έτσι και έτσι, έχετε δρόμο ακόμα, συνεχίστε. Ευχαριστούμε. Να δούμε ποιος είναι αυκαιρός ή ποιος το τέλος, ρέξε μια. Μουσούλο. Παναγιά μου, μα τον δεν μπορώ εγώ, δεν πω θα την αγοράσετε. Κύριε λέει, σωμα τσιγκουλεύκονται να βάλουμε σας τα φιδάκια. Ο Αναστασιάδης έφερνε μου μια κολοκοτή, μα μια κολοκοτή έκλειφα τα δάχτυλα μου. Να μέσα παίζεις τα χείλη σου, κυρία Σούλα. Ακούεις, Πουσούλο, πρέπει να αλλάξουμε φούρνο. Καθαρίστρια μου πρέπει να αλλάξουμε, αγάπη μου. Πουσούλο. Έλα σας πω, τους γρανίτες καθαρίστε τους καλά, που να έρθω θέλω να φέρω τη φάτσα μου μέσα. Ανατρίζασα. Πουσούλο. Αγάπη μου, στο τέλος δεν μας κάλεσε πρωινή, αλλά φορά του λόγου. Ο άντρας σου λέω να καταλαβίστηκα, μη λέω ξανή ιδέα. Όχι, μεν το δίνω σημασία. Εμένα μου, το Δημητσί της σήμερον ημέρα είναι τέλος παντρεύκονται μυστήριο. Όρπανο, εγώ να πάω να συνεχίσω τις δουλειές μου, το φεντζάνι μου.
θέλω να το πλύνεις εσύ. Είπαμε. Και δεν πλυνίσκω. Ναι, ναι. Άννα μου, που σου λέει φιάντα ζάρκα μου. Άκου να δεις, Ξένια μου, αγαπημένη, πολύ αγαπημένη σύζυγε. Δεν πρόκειται να ξαναπατήσει μες στο σπίτι του την κυρία Σουλά. Θα γίνει χαμός, α! Δεν έχει τσάς να την ξαναφέρω που σου λέω και δεν έχει τσάς να συνεχίσω να τρίφω οτιδήποτε. Χαίρομαι που συνεννοηθήκαμε. Εγώ θα γάτω στο λαμέ και δεν θα το κουνήσω εις τον αιώνα τον άπαντα. Να πάει να δει που βρέσει. Ξένια, έλα που κάνετε! Αλέξη, Αλέξη, ξύπνα. Άκουσα ένα θόρυβο. Εγώ δεν άκουσα τίποτε. Ναι, άκουσα τον εγώ όμως. Ακούγεται κάποιος εγκάτω. Μα αν ήταν κάτι, θα χτύπανε ο συναγερμός. Ποιος? Συναγερμός. Συναγερμός, α. Εν τον ενεργοποίησα σήμερα. Εδώ κρατούσαν 7. Τι ώρα βάλες το συναγερμό. Πάνω εδώ, πάνω εδώ. Πήρε, αλλά πρόσεχε. Προσεκτικά. Άντε και πού με. Αλέξη! Αλέξη! Είμαι μόνη μου. Αλέξη! Αγάπη μου! Ναι! Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Τι έγινε? Τίποτε. Νομίζω σκότωσα τη μάνα σου. Αλέξη! Μάμα μου που την χτύπησες, αγρίκε! Πάλε καλά που την εσκότωσα. Έλα, λύση μου και εσύ. Ακούω θόρυβον κάτω. Κατεβαίνω, εσκότεινα, έθωρο. Και ακούω μιλές πας στον καναπέ. Παίρνω φορά και τάκ, διότι στην που πάνω. Με λάλης, τάκα, είναι καταλαβαίνεις ότι το αναβιώνω πάλε. Μα τι να έκανα κι εγώ. Πού να φανταστώ ότι να φέρει τον κόμενο της τον καλαμαρά μες στο σπίτι μας, χωρίς να πει κουβέντα. Τον καλαμαρά, αγάπη μου γλυκιά. Ρώσος που ήταν ο άνθρωπος. Όχι. Εν τον Ιορδάνη Γουλαντρίν που έφερε. Μα τον Ιορδάνη, το φίλο μου του Facebook. Ναι. Αχ, κοίτα να δεις. Άρε μάνα, φτιώθηκε τους κόμενους. Πάλε καλά που την εγλίτωσε με διάσηση, γιατί αν έβαζε τον καλά σεπάρνη, ήταν να τη σκοτώσω. Ναι. Έλα. Ναι, γιατρέ. Εξύπνησε, η μαμά μου. Ευχαριστώ, γιατρέ. Ναι, να της μιλήσω. Ναι, ησυχισμένη. Εντάξει, να τα βρούμε. Έλα, μαμά. Ρωτάμε ποια είμαι. Πειράζει, σε κάμνη σου πλάκα. Μαμά, με πειράζει, σε έναν αστεία τούτα. Τι? Θέλω να πάει σε μοναστήρι, λαλή, πιάστη. Γεια σου, κυρία Σάντρα μου. Καταρχήν θέλω να ζητήσω συγγνώμη που... Τι, ποιος είμαι? Ο Αλέξης, είμαι ο γαμπρός σου. Ναι, πρέπει... Θέλει να πάει στον πνευματικό της. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς σας λένε? Α, αδερφή Γεσθημανή. Μισό λεπτό, αδερφή. Μάμα! Ναι, γιατρέ. Μάλιστα. Ναι, καταλαβαίνω. Να κάνω υπομονή, βέβαιος. Να τα πούμε αργότερα. Ευχαριστώ πολύ, για. Η μαμά μου έπαθε σοκ που το χτύπημα, γιατί χτύπησες την πουλά, χτύπησες τη μάμα μου. Τέλος πάντων, έπαθε ένα απώλεια μνήμης και νομίζει ότι είναι μοναχή. Καλύτερα. Που το να νομίζει ότι εγκόμενα. Ποιος είναι? Ποιος είναι, γιατί δεν μιλάς? Ξενιά μου, ήρεμα, αγάπη μου, εγώ είμαι. Ήρεμα.
Παναγία μου ρε Κουσλό, Παναγία μου ρε Κουσλό, γιατί μιλάς έχεις απάνω μου. Γιατί ρε αγάπη μου, ποιος ενόμισες ότι είδα. Νόμιζα ότι είναι κλέφτες και προσπαθούν να μας διαρρήξουν. Και τα κοντρόλ έπιαστε για να τους βάλεις στο μιούτ. Ρε Κουσλό, έδαμε εγώ όταν να παθώ καρδιακό και συμπεριπέζεις με ακά κατανήσω με φτάσω στον αγκώνα. Έλα ρε αγάπη μου, ήρεμα, ήρεμα, είναι το Κουσλό σου τώρα, έλα, ηρέμησε εγώ. Φταίνει η κυρία Αθήνα, της κάμω τα νύσια της. Γιατί κάμε νύσια εγώ και χαρά ακόμα. Ναι, και κάμα της θεμανίερος, όλοι μαν τέλειο, αν εντυπωσιάστηκε. Τέλος πάντων, ήρθε να σκάμω ανήσια της και ξέρεις τι μου είπε. Ότι με τον απόδει μες τον τάφο και το άλλο θέλει πεντιγιούρ. Όχι, ότι έμπηκαν κλέφτες σπίτι της, δαμε δίπλα Κουσούλο, σαν εθώρεν τηλεόραση. Τι εθώρεν στην τηλεόραση? Survivor. Εμπήκαμε στο σπίτι της και τούτη δεν έπειρεν είδηση. Τι λαλείς ρε αγάπη μου, εμπήκαμε στο σπίτι και δεν έπειρεν είδηση. Πώς δεν εμπήκαν και δεν έπειρεν είδηση? Εμπήκαμε που το παραθυρούν του μπάνιου ρε Πουσουλό, το τέλεια μίτσι, ξέρεις τι σημαίνει τούτο? Ότι εννάνει. Όχι Πουσουλό, ότι μπορούν να μπουν οποιαδήποτε στιγμή και εσύ να μην πάρεις είδηση. Έλα αγάπη μου υπερβολές τώρα, λογικό να μην έπειρεν είδηση η κυρία αυτή. Για όνομα του Θεού, εφόρες survivor και αμέ six-pack, λαδωμένα κορμιά, τώρα αντάλλο, να μου περιμένεις, έπαιζε η μασέλα της, χειρολεκτικά. Ρε Πουσουλό, που τα πράγματα που μου λαλείς δεν με πείθουν καθόλου. Και ξέρεις ότι εμείς κινδυνεύουμε παραπάνω αν είμαι σπίτι μας. Γιατί εμείς κινδυνεύουμε παραπάνω αν είμαι σπίτι μας? Γιατί? Γιατί θα βρουν τίποτε να κλέψουν Πουσουλόν και που τα νεύρα τους να μας σκοτώσουν. Σε κάνουν να πω μες στο πιάτο. Πάρ' τα πρώτα και μετά. Εντάξει. Ναι. Έλα ρε, τρώμε. Χαιρετίσματα από τον Παύλο. Όχι, πήρα τους στη Λακατάμια, έδειξα τους τα διαμερίσματα, αλλά νομίζω δεν τους αρέσα. Δεν ξέρω ρε, μπορεί να τα ήβρα λίγο μητσά. Όχι, τα κλειδιά δεν τα έχω εγώ εδώ κατά τις Πέννης. Εντάξει, εντάξει ρε, να μιλήσουμε. Έλα, έλα, γεια. Πέννη, τι είναι Πέννη? Σου είπα, ναι, μια καινούργια κοπέλα που πήραμε να δουλέψει στο γραφείο. Α, και το Πέννη πού θα ευκαινεί, το απομένει. Όχι, εκείνο θα ήταν μένει. Το Πέννη ευκαινεί που το Πινελόπι. Α, μάλιστα. Δηλαδή, συζητήσετε, το ρώτησες την. Ναι, μιλούμε καμιά φορά. Πολλές φορές λαλούμε και καλημέρα. Και πότε την προσλάβετε τούτη την Πέννη? Πριν και τρεις ημέρες. Σε μένα γιατί μου το είπες? Για να αποφύγω ακριβώς τούτο. Και... την ανάκριση. Σιγά καλέ ανάκριση. Σε ακούσει και κανένας να νομίζει ότι ζηλεύουμε θέμα. Και μητσά του τι παίρνει? Όχι, όχι, είναι μητσά, 24-25. Ροκόλα δηλαδή. Καλά, γιατί δεν πιάσετε καμιά γραμματέα έτσι, καμιά γυναίκα, όριμη με πείρα, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα, με γνώσεις, με ταγέρ, με φούστα κάτω από το γόνατο, ας πούμε. Τούτη που περιγράφεις είναι γραμματέας. Είναι η Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Εσύ ξέρεις δηλαδή για τον Τιπένη? Α, είπες ούτε σε έναν ο Παύλος. Εμένα σήμερα μου το είπε ο δικός μου. Λαλείς να φλερτάρει Τιπένη? Όχι, δεν την είδα. Τι εννοείς πια σήματα? Μπαίνει μες στο large. Α, extra large. Τώρα τι έφεραν και με κανέναν κομμενάκι. Ναι. Α, έτσι είπε μου καλέ. Εγκόρη του Πολύβη που τα τσιμέτα. Ναι, τα τσιμέτα. Είναι, ρίχνω νερό συνέχεια, λένε και δροσίζει. Κλείωσε η Ειρήνη μου γιατί ήρθε ο Αλέξης. Γεια, γεια. Να σε ρωτήσω κάτι, αλλά θα μου απαντήσεις ειλικρινά. Πάντα. Ζήλεψες εσύ σήμερα τη Πέννη? Πέννη, κάτι μου λαλεί το όνομα. Πέννη, άκαλε, Τηλεφωνήτρια. Η τηλεφωνήτρια σας. Πίστεψε με, εύκαλα την εντελώς από το μυαλό μου. Μάλιστα, τούτο είναι δικό σου. Ήβρα το μες το γραμματοκιβώτιο. Το προσκλητήριο που μου πέσα από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Παντρεύκεται ο Μάκης. Να ζήσει ο Μάκης, ποιος είναι ο Μάκης? Ο Μάκης. Ένας παλιός μου φίλος πριν που σένα, που τη Λεμεσό. Μα εγώ γνώρισα όλους σου τους φίλους τη Λεμεσό, τον Μάκη, γιατί δεν τον εγνώρισα? Διότι όταν ήρθες εσύ Λεμεσό, ο Μάκης εν ήταν τζάμε. Και πού ήταν ο Μάκης? Ο Μάκης. Α, ήταν στρατός στον κάτω πύρκο. Και πόσο έκατσε ο Μάκης στρατός στον κάτω πύρκο? Είμαστε στη Λεμεσό πάνω από 3 χρόνια, γιατί δεν τον εγνώρισα? Μάκη καλέ.
Ο Μάκης τρώει συνέχεια φυλακή. Συνέχεια όμως. Αγάπη μου, τούτο που περιγράφεις δεν είναι φυλακή στρατού. Είναι φυλακή για ένοπλη ληστεία με θύματα. Και γιατί τόση συγκίνηση που να παντρευτεί ο Μάκης? Γιατί ελαλούσε κάποτε ότι ήθελε να με παντρευτεί εμένα. Α, κατάλαβα. Έκλωσε ο Μάκης και έφατε την εγώ. Ώστε, ο Μάκης ήταν η πρώτη σου αγάπη. Εντάξει, μπορώ να το δεχτώ. Ούλοι είχαμε μια πρώτη αγάπη, μια εφηβική, να πούμε. Παιδί μου, απλά ταράχτηκα που είδα το προσκλητήριο. Είπες αταράχτηκες. Συγγνώμη δηλαδή, για να καταλάβω, πειράζεσαι που να παντρευτεί ο Μάκης? Εκπλάγηκα, ρε παιδί μου. Εξυπάστηκα. Δεν σου το πω σε απλά ελληνικά για να το καταλάβει κι εσύ. Είπες αταράχτηκα, και η ταραχή προδίδει κάτι άλλο. Τώρα, πραγματικά να παίζουμε με τις λέξεις? Και σταμάτα να σκέφτεσαι πως θέλω ακόμα πάρα πολλά τον Μάκη. Ένα λεπτό. Θέλεις ακόμα πάρα πολλά τον Μάκη? Λίγο μου αγόρι. Αγοράκι μου όμορφο. Ήταν μια πλατωνική σχέση πριν 20 χρόνια. Μάλιστα. Μάλιστα. Λύσε μου μια απορία, γιατί φαίνεται ότι είμαι λιοβλάκας. Ήταν μια πλατωνική σχέση πριν 20 χρόνια. Τη διεύθυνσή σου για να σου στείλει τώρα το προσκλητήριο. Πού την ύβρα? Παραλογίζεσαι. Όχι, παιδί. Πραγματικά παραλογίζεσαι. Πού τη Σάντρα? Ήβρα την που τη μάμα μου. Τι άλλα ψέματα. Οπότε λοιπόν, τούτη η μικρή πλατωνική σχέση δεν ήταν μια απλή πλατωνική σχέση για να φτάσει να γνωρίσει και τη μάμα σου. Σωστά? Αγάπη μου γλυκιά, είμαστε φίλοι. Ο ένας ήξερε τους δικούς του άλλου. Δεν ήξερα να μπουλαλείς. Αλλά εγώ νιώθω μια φαγούρα. Δεν ξέρω, πιστεύω να φτιάχνει κανέναν τσέρατο. Η οφθαλμή. Και γιατί δεν είστε έτοιμοι ακόμη, κυρία Ξένια μας? Αλλάξα γνώμη, ήθελα να μείνουμε σπίτι τελικά. Τα γενέθλια σου εντωμεταξύ, να τα πούμε και τούτα. Δεν πειράζει, ρε, που σου λέω σιγά. Αγάπη μου, εσύ που μου είπε ότι θέλει την ώρα που να γυρίζει η μέρα, να τα γενέθλια σου, να τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας και να, έτσι, να το διασκεδάζουμε. Ναι, τελικά προτιμώ να μείνουμε στον καναπέ. Σιγά, να μου τα γενέθλια άλλη μια μέρα. Μάλιστα. Πάμε την αλήθεια τώρα. Πε μου τι έχει. Φοούμαι. Τσουγκρίζουλο. Φοούμαι, αφίουμαι. Μπορεί να έρθουν οι κλέφτες. Ωραία, άρα να μείνουμε σπίτι. Εντάξει. Εγώ θα παραγγείλω το κινέζικο μου τότε. Έκανα μια έρευνα στον Google και διάβασα ότι οι κλέφτες, πριν κλέψουν τα σπίτια, παρακολουθούν τα μέρες ολόκληρες. Ρε τους κλέφτες. Ναι, γεια σας. Χαίρετε, πώς είστε? Καλά κι εμείς. Για να παραγγείλω, καταλάβετε. Λοιπόν, θέλω 2 spring rolls και θέλω πάπια Πεκίνου, να είναι η πάπια. Πάνω σε πιτούλες, θέλετε κάτι άλλο? Μόλις φύγουμε από σπίτι, κάνουν την εισβολή, είναι, καταλάβες. Θέλετε κάτι άλλο? Ένα pork sweet and sour. Ένα χοιρινό sweet and sour. Κάτι άλλο? Κοτόπουλο με oyster sauce. Κοτόπουλο με oyster sauce θέλουμε. Θέλουμε κάτι άλλο, έτσι. Πρέπει να βάλουμε σινά γερμόν. Μόνο τούτη είναι η λύση. Noodles με vegetables αυτά. Noodles με λαχανικά θέλουμε, ναι. Ωραία. Είναι καράγιορκη 3 στην Αγλαντζιά. Είμαστε στο διαμέρισμα. Μέχρι στο διαμέρισμα. Πρέπει στο διαμέρισμα. Μπορεί ο Ντελιβεράς να κάνει κλέφτη, δεν ξέρει ποτέ με το να κάνουμε κάτω. Ναι, θα βγει στο διαμέρισμα, να έρθουμε εμεί κάτω. Ναι, πείτε του να μα πιάσει τηλέφωνο που να έρθει. Ναι. Μπράβο, ρε, που σου λόγω. Τι σκάλε. Γιατί τι σκάλε, αν είναι αφού. Ναι, δεν έχουμε σκάλε. Ρίψαμαστε. Ναι, ωραία. Το σκέφτομαι εμεί. Σα παρακαλώ, πρέπει να γνωρίζετε ήδη. Με σύρνουμε νηστό. Ναι, εγώ είμαι ο Σπάιντερμαν. Ναι, γεια σα. Αχ, και βάχ πάλι. Δεν κοιμάσαι. Εν έχω ύπνο. Αλήθεια. Σκέφτεσαι να πάεις στο γάμο του Μάκη στη Λεμεσό? Σιγά να μην πάω στο γάμο του Μάκη στη Λεμεσό. Γιατί? Επειδή βαρκέσαι ξα, επειδή σε πειράζει που να παντρευτεί άλλη? Σιγά, καλέ, μπορεί να με πειράξει. Τώρα που το σκέφτομαι, Δέσποινα, πού το ξέρεις ότι ο γάμος είναι να γίνει στη Λεμεσό μετά από τόσα χρόνια? Πού αλλού να γίνει, αφού είναι Λεμεσανός. Ναι, αλλά είναι η Φή, μπορεί να πω τη Σκάλα, μπορεί να πω την Αγιάννα. Όχι, δεν είναι η Φή Λεμεσανή. Και πού το ξέρεις? Ευρεθήκετε, ευρεθήκετε. Γράφει το προσκλητήριο. Σε βρεθήκα. Τα πράγμα? Μια-δυο φορές. Καλά, το πολύ 4-5, αλλά όχι με. Τι ήταν που κάμετε? Ήπιαμε καφέ και είπαμε τα νέα μας. Μόνο?
Μήπως ικανοποιήσετε και τα αποθυμένα του πλατωνικού έρωτα? Έλα να σου πω, ας τις βλακίες, κύριε όπως το μωρό τώρα. Βρέθηκες 4-5 φορές με το Μάκι και θέλεις να με κάμνω σαν το μωρό? Εφόνο που πρέπει να κάνω. Έλα να σου πω, ηρέμησε. Ο Μάκης πιάνε όπως τον αρφό μου. Και είναι ζηλεύκη, σε πειράζει? Όχι, είναι ζηλεύκο. Δεν να ζηλέψω. Εγώ ζηλεύκω, ρε αγάπη μου, γιατί αγαπώ σε. Στο ζουβιλάκι. Τώρα που σκέφτομαι, νομίζω ότι πρέπει να πάω στο γάμο. Τώρα γιατί μου τα γυρίζεις? Ήμουν έτοιμος να τσιμήθω. Γιατί φίλος μου, ρε αγάπη. Γιατί δεν έρχεσαι εσύ να πάμε μαζί? Να έρθω εγώ, α. Ναι. Και πώς θα συστήθω? Γεια σου, Μάκη. Εγώ είμαι ο νυν σύζυγος της πρώην σου, του πλατωνικού σου έρωτα, που δεν είμαι και σίγουρος ότι ήταν μόνο πλατωνικός. Κοίταξε, ας συνεχίσεις έτσι, πρέπει να συστηθείς ως πρώην σύζυγός μου. Καληνύχτα. Αγάπη μου, ξύπνα, χρόνια πολλά! Είναι τώρα, ναι. Είναι 12 και 10, αγάπη μου, άντε. Είναι χρόνια σου πολλά, σε χαίρομαι, αγάπη μου. Άντε ρε πουσουλό, επέρασα τα γενέθλια μου και εσύ μου. Έλα ρε αγάπη μου, είσαι κουρασμένη, εντάξει, σιγά το πράγμα. Άντε, αφού έτσι αλλιώς, όπως είπες και εσύ, μια μέρα είναι. Ναι. Με τι! Με τι, αγάπη μου, διαβάζεις? Τι ήταν το τόπο, ακούστηκε? Ποιο, αγάπη μου? Τούτο! Εννοώ ο κάτσος. Ενώ έχουμε κάτω μπουσούρ, Παναγιά μου, αν πήγανε κλέφτες. Μα δεν εμπαχώνε, δεν εμπαχώνε. Να σου κλέψουν τα χρυσαυγικά, αγάπη μου, αφού είναι λαφό πιζού. Άλλον τούτο είναι να το συζητήσουμε μετά όμως. Άντε ρε αγάπη μου, πάμε μαζί να δούμε, γιατί έτσι λέω και με έναν άγχο και φοβούμαι. Δεν γίνε ρε πουσούλου, πιένε. Όμως σου ελάνουν εγώ να θωρείς το challenge στο YouTube με τα 100 push-ups, έπαιζες πελώνα τα χαϊκά μας τώρα. Άντε ρε αγάπη μου, με μουρμουράς, δεν θέλεις να πάμε μαζί, τουλάχιστον θα πεθάνουμε να πεθάνουμε μαζί, να. Οι ρομαντισμοί σε μάρα να τώρα, ο πρώτος κάνεις, εν τους κάνεις. Να πάμε μαζί, 3-2-1, πάμε, 3-2-1, πάμε. Πούμε! Surprise! Έγινε, γεια. Τι? Η μάμα μου έπαθε σοκ που το χτύπημα. Αχ, χτύπησες. Απάνα. Ναι. Πολλά δύσκολη στιγμή. Ένα. Ναι, 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 γιατρέ. Ναι. Γελώ. Sorry. Να κάνεις συνέχεια, παιδιά, ο κοραζίνος. Δεν τσεκίνεται. Θα πάω να του κάνουμε ένα πλάνο έξω ύστερα. Κοράζινε, μα να έρθεις πώς να πεις. Φύσεις, ρε κουμπάρι, στα έξω. Τέλος πάντων, να περάσω κατά τις 10 και 25, να εξαφανιστώ. Φύε! Ναι. I love you, love you.
Μα τι κάνεις πάλι? Θέλω να βάλω χρωματιστά. Τα μαύρα είναι, τα βάλω λίγο να αργότερα. Έλα, μαμά. Αλκουή. 21. Μαμά, ηρέμησε, με έγκλαιες.